60 χρόνια πορείας στο ελληνικό τραγούδι συμπληρώνει ο Χρήστος Λεοντής, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μουσικοσυνθέτες, και η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει δύο επετειακές συναυλίες για να τιμήσει τον Ηρακλειώτη δημιουργό. Η πρώτη θα γίνει την 5η στις 29 Αυγούστου στις Αρχάνες και η δεύτερη στις 30 Αυγούστου στο ψυχρόωρο πεδίου Λασιθίου στο Παπαδάκιο Δημοτικό Σχολείο. 60 χρόνια μαζί, λέω, και το τονίζω αυτό, γιατί πραγματικά όλη μου η πορεία, η καλλιτεχνική 60χρονη πορεία, βασίζεται μόνο στην αλληλοεπίδραση του καλλιτέχνη με την κοινωνία, με τον κοινωνικό χώρο στον οποίο ζει. Και αν η αντίστοιχη συναυλία για τα 60 χρόνια της δημιουργικής του πορείας στο κατάμεστο Ηρώδειο τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν μοναδική, ο μουσικοσυνθέτης δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του που επαιτειακά θα παίξει τις μουσικές του στον τόπο που γεννήθηκε. Εδώ άλλωστε παιδί ακόμη πήρε τα πρώτα ερεθίσματα ψάλλοντας στην εκκλησία. Η βυζαντινή μουσική μαζί με το κρητικό τραγούδι τροφοδότησαν τις πρώτες του συνθετικές ανησυχίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Γιατί βρίσκομαι στην πατρίδα και μέσα από το, με μέσω αυτές τις δύο συναυλίες μου δίνει την ευκαιρία να συνεργαστώ με δύο εξαιρετικές χοροδίες εδώ, με συμπατριώτες δηλαδή. Η Περιφέρεια Κρήτης με μεγάλη χαρά υποδέχεται αυτόν τον μεγάλο μουσικοσυνθέτο, συμπατριώτη μας Χρήστο Λεοντή. Το 1963 στο Θέατρο Ακροπόλου, Μίκης Θεοδωράκης παρουσίαζε για πρώτη φορά στην παρθενική του συναυλία το Χρήστο Λεοντή και το Μάνο Λοΐζο. Τρεις μήνες αργότερα ο Μάνος Χατζηδάκης το επανέλαβε με Θέρμη στη Μαγική Πόλη, την παράσταση που ανέβασαν μαζί με το Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο Πάρκ. Μια απέραντη διάπλατη λεωφόρος είχε μόλις ανοίξει. Η συμπαράσταση στον καθημερινό άνθρωπο, στον άνθρωπο που αγωνίζεται για την ομορφιά της ζωής, για μια αξιοπρέπεια, για μια ελεύθερη ζωή, μια ζωή που να εκπέμπει τις ανθρώπινες αξίες, αυτά ήταν τα ιδανικά για μένα. Και στις δύο συναυλίες του Χρήστου Λεοντή η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Όλοι σας περιμένουμε την 5η 29 Αυγούστου στις 9 στο Παλιό Δημοτικό Αρχανών. Η μεγάλη συναυλία, ξαναλέω, στις 30 του μήνα στο χωριό Ψυχρόμ, με είσοδο δωρεάν.